αφού ζητήσω συγγνώμη για τη στέρηση, θα μεταφέρω και ένα καλό νέο. Ο λόγος που παρέξα ήταν ότι ήμουνα στις εκλογές του Αγλαία Κυριακού και του Άγιου Σάβα, δύο νοσοκομεία που η αδερφή κατέβασε σχήματα. Στο Μένα Αγλαία Κυριακού, από δύο έντρες που είχαμε την προηγούμενη φορά, πλασιάσαμε τη δύναμή μας και έχουμε τέσσερις. Και στον Άγιο Σάββα ξαναπήραμε αυτοδυναμία. Λέω ότι αυτό σημαίνει το προηγούμενο διάστημα και θα σημαίνει και το επόμενο. Τώρα, κι εγώ ξεκινώντας από αυτό, νομίζω ότι θα προσπαθήσω να μεταφέρω την κουβέντα λίγο στο πιο κινηματικό επίπεδο. Και άρα, αναλύοντας λίγο το κομμάτι της επίθεσης, που νομίζω τα αποτελέσματα τα περιέγραψαν οι δύο προηγούμενοι πολύ άριστα, και είναι εικόνα που βλέπει σε κάθε νοσοκομείο, δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή στο τριάσιμο φετέστηκες ο κοινωνίος. Νομίζω ότι η επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης και της αστικής τάξης κινείται πάνω στους τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι αυτό που υπακούει στο περικοπές, λιτότητα, κόψτε από παντού και από τα πάντα για να εξασφαλίσουμε τα λεφτά στις τραπεζίτες, το χρέος και όλα αυτά. Η κλασική εικόνα του σχιζοφρενείου με το πρεόνι, ας πούμε, που περικόβει οριζόντια παντού και τα πάντα. Που και με αυτό παίζει πάρα πολύ στο κομμάτι της υγείας. Νομίζω ότι σε αυτό το άξονα μπαίνουν τα κλίση των νοσοκομείων, μπαίνουν οι τεράστιες περικοπές στους προϋπολογισμούς, άρα οι ελλείψεις όχι σε κανένα μοριακό φάρμακο για την τάδε νόσο τελευταία στιγμή, μπαίνουν σε βασικά πράγματα. Ελλείψεις μπαίνει η καταργή της ολόκληρων κλάδων μέσα στο σύστημα υγείας. Η διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων που έβαλε πολύ αναλυτικά και ο Σπύρος. Και αν νομίζω ότι ο πρώτος άξονας είναι αυτός. Είναι ο άξονας που ακολουθείται ότι για να μπορέσουμε να έχουμε πλεονάσματα εικονικά, αυξάνουμε την ιστορία των περικοπών. Ο δεύτερος άξονας νομίζω ότι είναι, που είναι χαρακτηριστικό για την υγεία, νομίζω ότι είναι και μια ευθεία επίθεση σε ένα από τα βασικά δικαιώματα της εργατικής τάξης. Και εκτιμένου, δηλαδή, το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τα κλειστά του, τα στραβά του, ήταν μια κατάκτηση του κόσμου της μεταπολίτευσης που πάλεψε και νομίζω ότι σιγά σιγά πάμε να γυρίσουμε πάλι πίσω στην πυρηνική που την έχει τη μία η τάδε καλόγρες, την άλλη η τάδε παπάδες, την άλλη δεν ξέρω και εγώ ποιος. Νομίζω ότι είναι σημαντικό κρατούμενο για την κουβέντα αυτό, ότι επιχειρείται αυτή τη στιγμή, θα δούμε με απλά λόγια, ο εργαζόμενος να νιώθει ότι δεν έχει δικαίωμα καν στο να μπορεί να θεραπεύσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Και το τρίτο είναι ότι ο δρόμος στον οποίο βλέπουν τα σαΐνια για ξεπέραμα αυτού της κρίσης τους είναι το πώς μέσα από αυτή τη διάλυση θα βασιλεύσει ακόμα περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας. Μια βόλτα στην Κηφισία, θα δείτε τρεις τα λόγια, έχω μετρήσει τρεις. Την τελευταία εβδομάδα, μετά το κλείσιμο του ΕΟΠΗ, νέο πολυατρίο, δηλαδή κρατάνε και τα μύδια μου. Νέο πολυατρίο, τάδε, ηχό. Νέο πολυατρίο, φούφουτος. Και είναι πραγματικότητα ότι αυτό που οι ίδιοι λένε ως ανάπτυξη είναι το πώς το κενό που θα δημιουργηθεί κενό, ήδη υπάρχει κενό, αλλά θα δημιουργηθεί ακόμα περισσότερο κενό στην υγεία, θα τρέξουν να το καλύψουν οι ιδιώτες. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα που το ποσοστό της ιδιωτικής ασφάλειας ήταν πάρα πολύ μικρό. Με την έννοια ότι με τον Α, Β, Γ, Δ τρόπο μπορούσες μέσα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας να βρεις έναν δρόμο. Αυτή τη στιγμή, άμα δείτε, οι μισές διαφημίσεις είναι πριν την πρά, οι άλλες μισές είναι μια κάρτα υγείας, την έχει τα μπουλάκι, την έχει ο τάδε. Με αυτή. Εντάξει, εδώ μια παρένθεση, επειδή με πήρα μια φορά τηλέφωνο στο σπίτι. Αυτά που προσφέρουν είναι, δηλαδή, τι να πω, τα κάνει και σε δέκα ηλικία. Δεν προσφέρουν ακόμα και δηλαδή και όλα αυτά που διαφημίζουν. Και άρα νομίζω ότι η επίθεση είναι αυτή ακριβώ τρει άξονε. Το ένα είναι η
διάλυση της υγείας πάνω στο δωμό του περικοπόπου της γειτόνιας. Το δεύτερο είναι η επίθεση της έννοιας της υγείας σαν δικαίωμα. Και το τρίτο είναι το σπρώξιμο κομματιών λόγω της υγείας στην ιδιωτική κοινοβουλία. Άρα νομίζω ότι ο στόχος στο τέλος αυτής της ιστορίας, αν καταλήξει με τη δικιά του μεριά και όχι με τη δικιά μας τη μεριά, θα είναι ένα σύστημα υγείας δραματικά μικρότερο, μα δραματικά όμως μικρότερο, που θα παρέχει τα τελείως βασικά, τα τελείως βασικές παροχές υγείας, και από εκεί και πάνω, όποιος μπορεί να συνεχίσει αλλού, θα συνεχίσει. Όποιος δεν μπορεί, δεν θα συνεχίσει. Νομίζω βασικό κομμάτι αυτό είναι, δηλαδή, νομίζω βασικό παράδειγμα αυτής της ιστορίας είναι όλη η προσπάθεια που έχουν κάνει για να πάρουν, να αφαιρέσει ο Δοθικός Σύστημα Υγείας στα εξειδικευμένα νοσοκομεία. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα απολογικά, όπου σε όλους τους σχεδιασμούς και ό,τι θα μετατραπούν σε γενικά νοσοκομεία. Νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και γεννάται ένα ερώτημα. Δηλαδή, η κατάσταση είναι όπως περιγράφηκε, η κατάσταση θα γίνει όπως περιγράφηκε. Έχει υπάρξει καθόλου αντίσταση το προηγούμενο διάστημα μέσα στον χώρο της υγείας ή η υγειονομική είναι χαμένη από το που ήταν κάποτε, ας πούμε, και το τρεχαλιτό του, πώς θα τα καταφέρουν σήμερα, ας πούμε, να μπορέσουν να παρέχουν έστω κάτι στον κόσμο που έχετε. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν δύο όψεις. Δηλαδή, υπάρχει μια όψη που λέει ότι στο υγειονομικό κίνημα δεν γίνεται τίποτα, δεν έγινε τίποτα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα και αν γίνει και κάτι δεν μπορεί να νικήσει. Που είναι μια άποψη στην οποία γυρίζουν από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά καταλήγουν στην ίδια και οι καθοδικές δυνάμεις, όσο και αν έχουν υποχωρήσει μέσα στους υγειονομικούς, πάσχετα κτλ. Αλλά νομίζω και το κομμάτι της ρεφορμιστικής αριστεράς. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας ότι η λύση δεν θα έρθει μέσα από τις αντιστάσεις του κόσμου στην όλη αυτή η επίθεση που βιώνουμε και στην υγεία, θα έρθει με την κυβέρνηση της αριστεράς που σε το διάλεπ. Και το ΚΚΕ, το οποίο κοιτώντας μόνο τον εαυτό του, καταλήγει να μπαίνει φρένο σε οποιαδήποτε αγωνιστική διάθεση ενός κόσμου μέσα στα νοσοκομεία υπάρχει. Και εγώ θα προσπαθήσω να φέρω παραδείγματα ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρξε αντίσταση μέσα στην υγεία και νομίζω ότι είχε σε ένα βαθμό και κάποιες πολύ μικρές, πολύ ελάχιστες, αλλά είχε νίκες. Και νομίζω ότι αυτό είναι βασικό επιχείρημα στο ότι μπορεί να υπάρξει και στον χώρο της υγείας, στους υγειονομικούς, ένα κίνημα, όπως το λέμε εμείς, ρήξη και ανατροπής. Το πρώτο ήταν, δηλαδή, χαρακτήριζε μια ολόκληρη περίοδο, ήταν η περίοδος του καλοκαιριού κυρίαρχα και μέχρι το Σεπτέμβρη. Είχε ξεκινήσει η Ευρώπη, αλλά εκεί νομίζω ότι ήταν, έτσι κάπως πάνω πιο κωδικά, είναι η αντίσταση στα κλεισίματα. Που μπορεί, κοιτώντας κάποιος, να πει ότι okay, γίνανε κινητοποιήσεις σε κάποια νοσοκομεία όπως το Αγία Βαρβάρα, που τραβήξανε και λίγο παραπάνω, κάνοντας κατά κάποιο τρόπο κατάληψη. Τελικά τα νοσοκομεία αυτά έκλεισαν. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που εγώ λέω ότι είναι με τη δικιά μας τη μεριά. Το πρώτο είναι ότι το σχέδιο των συγχωνεύσεων και του κλεισίματος των νοσοκομείων θα είχε ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα είχαμε 40 νοσοκομεία μείον και θα είχε ξεκινήσει από τον πρώτο του 2013, δηλαδή θα είχε ξεκινήσει από ένα χρόνο πριν. Αυτό δεν έχει συμβεί και νομίζω ότι ο βασικός παράγοντας ήταν η αντίσταση που βρέθηκε και από τους υγειονομικούς αλλά και από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας. Να θυμίσω τον Άγιο Νικόλαο, να θυμίσω την Ικαρία που τους είχαν κλείσει κιόλας στο υπόγειο τους διοικητές και τους διπλάρχες. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι από εκεί υπάρχει ένα κρατούμενο.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα που θέλω να βάλω, γιατί νομίζω πρέπει να βάλουμε και κάποια συμπεράσματα, είναι η απεργία των γιατρών του ΕΟΠΗ. Και νομίζω ένα βασικό συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι πρέπει πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι να ασκήσουμε τα προγνωστικά. Με την έννοια ότι αν κουβεντιάζαμε στο ελληνικό κίνημα για την ανατροπή το σχήμα που έχουμε στους νοσοκομιακούς γιατρούς, ότι οι γιατροί του ΙΚΑ θα κάνουν 2 μήνες απεργία με ποσοστό 80% και 90% δεν θα υπήρχε ούτε ένας μας, ούτε μισός βασικά, που να έλεγε ναι, αυτό είναι πραγματικό, δεν είναι ρεαλιστικό και θα γίνει. Και όμως έγινε. Και νομίζω ότι αυτή η απεργία, ένα δεύτερος λόγος που την κάνει σημαντική, είναι ότι ανακάλυψε ξανά τον κόσμο της γειτονιάς. Νομίζω, δεν ξέρω αν το τοπικά στην περιοχή είχατε τέτοιο παράδειγμα, αλλά ήταν τις πρώτες τουλάχιστον 2-3 μέρες που μαζευόταν ο κόσμος απ' έξω και εμπόδιζε το κλείσιμο των πολυατρίων. Και το τρίτο χαρακτηριστικό ήταν ότι έγινε μια προσπάθεια να μεταφερθεί, ας πούμε, τεχνογνωσία, να σου πω έτσι, από αυτό που κάνανε όλους οι εργαζόμενοι στην ΕΕ, στο ΕΟΠΗ. Πράγμα που δεν προχώρησε, με την έννοια ότι πλέον τα πολυατρία έχουν γυρίσει, τα έχουν πάρει. Αλλά και μόνο που υπήρχε αυτή η προσπάθεια, κατά την άποψή μου, ο λόγος που δεν προχώρησε ήταν γιατί βρήκε εμπόδιο ξεκάθαρα στην υπόλοιπη αριστερά, η οποία ήταν, ενώ ήταν πολύ χαροποιώ το γεγονός ότι την πρώτη μέρα ξανά πολυατρία βλέπω σε όλη την αριστερά και νομίζω ότι ήταν μια ωραία εικόνα, όλη την αριστερά να περασπίζεται τα πολυατρία, ήταν δηλαδή. Στη συνέχεια ανακάλυψε ότι μισή είχαν πάει με τα κόλληβα στα χέρια να πούνε ότι εδώ το κάναμε το μνημόσυνο, πάει ο ΕΟΠΗ, πάμε τώρα όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, όταν θα έρθει η λαϊκή εξουσία, να τα ξανακάνουμε. Βγάζοντας τελείως το κομμάτι ότι αυτή ήταν μια μάχη που μπορούσε να κερδίσει. Σημαντικό κρατούμενο από τον, και νομίζω ότι είναι βήμα πάνω στο οποίο μπορούμε να απαντήσουμε για το επόμενο διάστημα, γιατί αυτή η επίθεση θα συνεχίσει. Είναι, θεωρώ, μια προσπάθεια που γίνεται για έναν οριζόντιο συντονισμό στα νοσοκομεία. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την Αθήνα, ξεκίνησε σαν απάντηση στο έλλειμμα των συνδικαλιστικών ηγεσιών τόσο και των δημοσμονίων της υγείας, αλλά νομίζω ότι πλέον μπορεί να είναι απάντηση και σε μια νέα αριστερή γραφειοκρατία που βγαίνει στο προσκήνιο μέσα στα συνδικάτα και που ξεκινώντας από εδώ στο ιστορικό πρωτοβάθμιο σωματείων Αττικής απλώθηκε και στο κομμάτι των νησιών με την ευκαιρία να παίζει κεντρικό ρόλο και στο κομμάτι της Πελοποννήσου και έχουν ξεκινήσει και οι προσπάθειες στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. 29 του Νοέμβρη, που ήταν η τελευταία μεγάλη κινητοποίηση στον χώρο της υγείας, που κατάφερε να συσπυρώσει, να φέρει κοντά, ήταν η πρώτη νομίζω που έφερε στην ίδια κινητοποίηση τους απεργούς του ΕΟΠΗ με τους υγειονομικούς του ΕΣΥ, ήταν μια κινητοποίηση που δουλεύτηκε με αυτόν τον τρόπο. Άρα κάνουμε σε έναν απολογισμό, πέρα από αυτά που είπα πριν, και το κομμάτι το πόσο έχεις, εντάξει, πολλοί μπορεί να ακούγεται παθές, αλλά έχεις καθυστερήσει την επίθεση στην υγεία όλο το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω υπάρχουν και μικρές αιχμές που έχεις καταφέρει και πιο μεγάλες νίκες. Νομίζω ότι 2 παραδείγματα είναι το τι σήμαινε η ιστορία με τις οριζόντιες διαθεσιμότητες που πήγε να ανοίξει το Υπουργείο πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή ότι μέσα σε μια μέρα καταργώναν ολόκληρο κλάδο και ξεκίνησε, θεωρώ, από έναν κλάδο που τον θεωρούσε και από τους πιο αδυναμούς μέσα στους υγειονομικούς, τους οδηγούς, που και ενώ στη συνέχεια ήδη είχαν αρχίσει να διαρρέουν ότι είμαι η εργαστηριακή, είμαι η διοικητική, ολόκληρα κομμάτια που και θα προσθέσουν τα χιλιάρικα που ζητάνε των απολύσεων,
αλλά και θα ανοίξουν για να μπουν οι ιδιώτες με τα αντίστοιχα συνεργεία μέσα στον χώρο της υγείας ακόμα περισσότερο. Διαθεσιμότητες που τις ανακοίνωσε και τις πήρε πίσω. Και φυσικά αυτό που το έχουμε βγάλει και. Αυτό που το έχουμε βγάλει και. Δηλαδή το κάναμε και καμπάνια από την Βουλή Αρσία Υγεία στο 25 ευρώ. Που το ψήφισε και σταμάτησε να το σταμάτησε αμέσως τις πρώτες μέρες της εφαρμογής του. Και άρα ποια πρέπει να είναι η απάντηση για τη συνέχεια. Νομίζω ότι θέλουμε να μεγαλώσει εκείνο το κομμάτι της αντίστασης μέσα στους υγειονομικούς. Θέλουμε να συνδεθεί με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της κοινωνίας που παλεύουν. Νομίζω ότι ο Μάρτης μπορεί να είναι ένας τέτοιος μήνας, γιατί έχουμε μπροστά μας το συνολικό ζήτημα των απολύσεων στο δημόσιο. Και όσον αφορά για το τι μπορεί να γίνει, νομίζω ότι και για να κλείσω με αυτό, το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα που έχει προβάλει η Ανταρσία από τη δικιά της τη μεριά, νομίζω ότι παίρνει πολύ συγκεκριμένα, γίνεται πολύ συγκεκριμένη πράξη αν το βάλει στον χώρο της υγείας. Νομίζω ότι το αίτημα της διαγραφής του χρέους πραγματικά απαντάει στο πώς θα σταματήσεις το κομμάτι των περικοπών, της λιτότητας, θα εξασφαλίσεις υλικά προσλήψεις κτλ. Η έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαντάει στο πώς μπορείς να χαράξεις πολιτικές. Ακούστηκε για το φάρμακο, εδώ μια πολύ μικρή παρένθεση. Δεν ξέρω πόσοι έχετε ακούσει την Teva. Είναι μια Ισραηλινή φαρμακοβιομηχανία που κυρίως φτιάχνει φασόν φάρμακα. Εντάξει, στο σωτηρία που κάνουμε το πτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Μονάδα, αν κάνει φάρμακο αναλλεργία, η πρώτη ερώτηση είναι Teva. Αλλά τι ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο το προηγούμενο διάστημα. Ψήφισε ότι τιμή Σένεκεν για το Ισραήλ, αν κάποιο φάρμακο παίρνει έγκριση για να κυκλοφορεί στο Ισραήλ, αυτομάτως, χωρίς κανέναν άλλον έλεγχο, περιέγγιση να κυκλοφορεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα τα φάρμακα της Teva που φτιάχνονται στην Παλαισία ή ξέρω και πού αλλού, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο παίρνουν κατευθείαν. Και για να κλείσω με αυτό το κομμάτι του εργατικού ελέγχου, που νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει στα σοβαρά μια απόπειρα το επόμενο διάστημα, όλα αυτά τα κομμάτια της αλληλεγγύης, εγώ θα το πω έτσι, να περάσουν και να διαπεράσουν και μέσα στο εθνικό σύστημα υγείας. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να έχω την εικόνα ότι ο ανασφάλιστος που πάει σε ένα νοσοκομείο, σε ένα οποιοδήποτε νοσοκομείο, θα ξέρει ότι θα βρει εκεί πέρα μια επιτροπή εργαζομένων του νοσοκομείου αυτού που θα το εξασφαλίσουν με οποιοδήποτε τρόπο ότι θα μπορέσει να προχωρήσει και σε έναν ασφάλιστο να έχει βγηθεί. Δηλαδή, νομίζω ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι το πώς θα μπορέσει να περάσει αυτό το κομμάτι, όχι να είναι κάπου αλλού, μακριά από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά πώς θα μπορέσεις να περάσεις το κομμάτι αυτό και να κάνεις πράξη αυτό που είναι το ζήτημά μας, που δεν έχει και για όλο το λαό, για κάθε τεράστια ασφάλεια, αλλά μέσα στο σύστημα υγείας, όχι κάπου αλλού. Αυτά.